Είμαστε και σήμερα εδώ, εργαζόμενοι από το Βόλο, που ναι μεν έχουμε αναγκαστεί να αφήσουμε τον τόπο μας, αλλά εκεί πίσω έχουμε την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους ανθρώπους μας, τα σπίτια μας. Και δεν ανεχόμαστε, δεν δεχόμαστε να αφήσουμε ατιμόρυτο και χωρίς να διεκδικήσουμε τα απαραίτητα απέναντι σε αυτό το έγκλημα που έχει διαπραχθεί σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και στο Βόλο. Σε αυτούς που εγκληματούν εις βάρος της ανθρώπινης ζωής, εις βάρος της ανθρώπινης περιουσίας, του ανθρώπινου κόπου, σε αυτούς που αδιαφορούν και έχουν αφήσει εγκαταλειμμένους τους κατοίκους του νοτιοανατολικού πηλίου που είναι εγκλωβισμένοι και παρατημένοι χωρίς ίχνος βοήθειας, ένα μπουκάλι νερό, ένα φαγητό εδώ και 5 μέρες. Τη στιγμή που Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή, κυβέρνηση, διαφημίζουν την τουριστική βιτρίνα με τις βοκαμβίλιες τους, τα φυτά τους, τα λουλούδια τους στο κέντρο του Βόλου, την ώρα που όλος ο Βόλος έχει μεγάλα στρώματα λάσπης, αποτελώντας υγειονομική βόμβα, αποτελώντας μια πόλη φάντασμα στην ουσία, την ίδια βέβαια στιγμή που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν διστάζουν να πουλάνε στα σούπερ μάρκετ 4, 5, 6 ευρώ την εξάδα των νερών, εκβιάζοντας τον κοσμάκι, ο οποίος εδώ και 5 μέρες είναι άπλητος, δεν μπορεί να πιει νερό, δεν μπορεί να μαγειρέψει, δεν μπορεί να θρέψει τα μωρά του. Οι ηλικιωμένοι δεν έχουν που να πάνε. Άνθρωποι που χρειάζονται αιμοκαθάρισης, που έχουν άμεση ανάγκη, βρίσκονται στο έλεος. Και αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, οι οποίοι με μεγάλη αυταπάρνηση, λαϊκοί άνθρωποι εργαζόμενοι, βγαίνουν, καθαρίζουν, βοηθάνε αυτούς που δεν μπορούν, δίνουν την αλληλεγγύη τους με κάθε τρόπο, φιλοξενούν, δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σώσουν το λαό. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό και αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους της Αθήνας, της Θεσσαλίας, όλης της Ελλάδας, όλο το λαό να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να διεκδικήσει εδώ και τώρα κυβέρνηση, δημοτικές και περιφερειακές αρχές να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να στηριχθούν όσοι έχουν άμεση ανάγκη, να καθαριστούν άμεσα οι πόλεις και τα χωριά από τη λασπούρα, να δοθούν τρόφιμα, νερό, οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να ζει αξιοπρεπώς αυτές τις μέρες ο λαός μας. Και οπωσδήποτε η οργή που έχουμε όλοι να γίνει δύναμη διεκδίκησης για σωστά, επιστημονικά σχεδιασμένα, αντιπλημμυρικά έργα και ό,τι χρειάζεται ο λαός μας για να μην αμφισβητείτε το δικαίωμα στη ζωή του και στην περιουσία του. Το έγκλημά τους δεν θα ξεχαστεί. Μόνο ο λαός σώζει το λαό και όλοι οργανωμένοι συνεχίζουμε τον αγώνα και διεκδικούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ο δρόμος είναι μακρύς.